Τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ στη συζήτησή μας θα βρίσκεται και ο Διευθυντής Ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης, Ανδρέας Σταματόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε Χρυσός όλες Ανέστη. Και όλους. Αληθώς και καλή Πρωτομαγιά. Βεβαίως. Χρόνια πολλά, καλό μήνα να έχουμε. Κυρία Μιχαηλίδου, βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της περιοδίας σας στη Βόρεια Ελλάδα, όπου είδαμε εγκαίνια βρεφονηπιακών σταθμών, επισκέψεις σε βρεφοκομεία. Κατά την επίσκεψή σας λοιπόν στα βρεφοκομεία και εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στα ιδρύματα της περιοχής, μείνατε ευχαριστημένοι με αυτά που είδατε? Πληρούμε όλες τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να πληρούμε ως ευρωπαϊκή χώρα ή υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης? Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν πάντα και γι' αυτό ακριβώς είμαι και εγώ εδώ, έτσι ώστε να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν, ποια είναι τα προβλήματα, πώς μπορούμε σαν πολιτεία να βοηθήσουμε. Γιατί προβλήματα δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα, δεν υπάρχουν μόνο στην Αττική, προβλήματα υπάρχουν και στη συμπρωτεύουσα, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξεκίνησα λοιπόν από την Παρασκευή σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Φλόρινα, τώρα βρισκόμαι στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα επισκέφτηκα δύο δομές. Τον Άγιο Στυλιανό, το Δημοτικό Βρεφοκομείο, και την Δομή Ελπίδα, που φιλοξενεί αλλά και έχει απασχολεί καθημερινά παιδιά με αυτισμό, να ακούσω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και βέβαια πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε τον ελεγκτικό μας μηχανισμό, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι και δι' οι πιο ευάλωτοι να λαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Από αυτά που είδατε λοιπόν και από αυτά που σας μετέφεραν και οι υπάλληλοι των δομών, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε στις δομές μας? Στις δομές χρειάζεται να έχουμε περισσότερη εξωστρέφεια. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε είναι είτε είναι τα παιδιά τα οποία ζουν μακριά από τις βιολογικές τους οικογένειες, είτε είναι τα άτομα με αναπηρία. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι ενεργά κομμάτια της κοινωνίας και μετέπειτα και της αγοράς εργασίας. Οπότε πρέπει οι δομές να ανοίξουν, να φύγουμε από τις παλαιές, παλιού χαρακτήρα, αν θέλετε, κοινωνικές ιδρυματικές δομές που έμενε μέσα ο κόσμος, δεν τον έβλεπε κανένας και δεν γνωρίζαμε καν στην κοινωνία τι είναι αναπηρία. Οπότε όλα τα προβλήματα, ή μάλλον για να είμαι και σαφής και ειλικρινής, τα περισσότερα εξ αυτών έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Μετά πάντα έχουμε προβλήματα στελέχωσης που μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, αλλά και πιο σύγχρονων υπηρεσιών, όπως ας πούμε με το μεγάλο εξυγχρονισμό που κάναμε στα ορφανοτροφεία, τις μονάδες παιδικής προστασίας, πώς μέσα από το ηλεκτρονικό μας σύστημα βρίσκουμε πια μια οικογένεια για κάθε παιδί και δεν χάνει την παιδικότητα του μέσα σε ένα ίδρυμα, αλλά σε μια κατάλληλη γι' αυτό οικογένεια. Μιλήσατε για εξωστρέφεια, κυρία Μιχαηλίδου. Από τις δημόσιες υπηρεσίες έχετε μια λίστα από τα υπουργεία, από τα δημαρχεία, από τις νομαρχίες, τις περιφέρειες, ποια κτίρια δεν είναι φιλικά προς τα άτομα με αναπηρία, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για να μπορεί ο κάθε άτομο με ειδική ανάγκη να επισκεφτεί ο ίδιος τις υπηρεσίες αυτές και να εξυπηρετηθεί? Κύριε Σταματόπουλε, ακριβώς αυτό κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Επικρατείας, μαζεύοντας όλο το κτηριακό, αν θέλετε, απόθεμα της χώρας, για να διασφαλίσει ότι τα κτίρια μας, και δει τα δημόσια, και δει τα κτίρια τα οποία επισκέπτεται κάποιος στην καθημερινότητά του, από το πανεπιστήμιο, από τις δημόσιες υπηρεσίες, είναι προσβάσιμα, έτσι ώστε τα άτομα να μην μένουν σπίτι τους. Εκεί πάνω τι έχουμε κάνει εμείς? Από τη μία, ο Υπουργός Επικρατείας φτιάχνει αυτή τη μεγάλη λίστα σε συνεργασία με όλους τους δήμους της χώρας για να δει τι γίνεται, ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει και πώς αυτό μετά θα φτιαχτεί. Απ' την άλλη, εμείς βγάζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο το λέμε προσβασιμότητα κατοίκων. Δηλαδή, τι κάνουμε, πώς είναι το εξοικονομώ κατοίκων, που όλοι γνωρίζουμε και παίρνουμε ένα άτοκο δάνειο από την τράπεζα. Τώρα δεν παίρνεις άτοκο δάνειο, παίρνεις χρηματοδότηση άμεση από το Υπουργείο, έτσι ώστε να κάνεις το σπίτι σου προσβάσιμο. Χρειάζεσαι μια ράμπα, χρειάζεσαι ένα σανσέρ, χρειάζεσαι ένα γερανάκι για να σε βγάλει από το μπάνιο, χρειάζεσαι τα ρολά του σπιτιού σου να μην είναι χειροκίνητα και να είναι ηλεκτρικά και μηχανικά, γιατί δεν φτάνεις ή δεν έχεις την φυσική δύναμη να τα ανεβοκατεβάσεις. Βγάζουμε λοιπόν στα πρότυπα του εξοικονομώ το προσβασιμότητα κατοίκων, έτσι ώστε να μπορούν όλοι οι συμπολίτες μας με αναπηρία να βγουν από το σπίτι τους. Εξαιρετικό αυτό. Αλλά και όταν βγαίνουν από το σπίτι τους, το θέμα είναι να μπορούν να κυκλοφορήσουν. Να μπορεί να ανέβει στο αστικό λεωφορείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον ΕΑΣ, που τα περισσότερα δεν μπορούν, δεν είναι φιλικά προς τα άτομα που έχουν καροτσάκια. Να μπορούν από ένα πεζοδρόμιο να πάνε στο άλλο. Αυτά ποιος τα ελέγχει? Μας είπατε για τα κτίρια, τώρα για τα υπόλοιπα. Βεβαίως, εκεί είναι δύο οι πλευρές. Η μία είναι της πολιτείας, δηλαδή των δήμων και
του Υπουργείου Μεταφορών, αν θέλετε, για να γίνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς προσβάσιμα. Απ' την άλλη. Τώρα, απαρτεύονται και πολλές υπηρεσίες και θα υπάρξει μπέρδεμα. Ναι. Οπότε, απ' τη μία είναι η πολιτεία και κυρίως δήμοι προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια. Mm-hmm. Απ' την άλλη, και τώρα μιλώ και ως πολίτης, έτσι. Βεβαίως. Έχουμε και όλη μας ευθύνη να τηρούμε την προσβασιμότητα για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία. Πόσες φορές όλοι μας δεν έχουμε δει μπάρα, η οποία είναι, ράμπα, με συγχωρείτε, η οποία είναι κατελημένη. Πόσες φορές δεν έχουμε δει παρκάρισμα πάνω στο πεζοδρόμιο που δεν μπορεί ένα αμαξίδιο ή ακόμα και μια μητέρα με ένα παιδί να κινηθεί. Οπότε εκεί έχουμε όλοι, και κάνουμε και μια επίκληση εδώ, ευθύνη, έτσι ώστε να διευκολύνουμε κι εμείς, να κάνουμε το αυτονόητο, έτσι, να μην εμποδίζουμε, ούτε καν να διευκολύνουμε, άρα να μην θα είναι εμποδίζουμε τους συμπολίτες μας. Όλα τα πεζοδρόμια να αποκτήσουν ράμπες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους με αναπηρία. Κοιτάξτε, είναι ήδη υποχρεωτικό και για τα πεζοδρόμια και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η προσβασιμότητα είναι ήδη υποχρεωτική. Και εκεί πέρα υπάρχει βέβαια και ο συνήγορος του πολίτη, όπου οι συμπολίτες μας με αναπηρία μπορούν να ενημερώνουν και να κάνουν τις ενστάσεις τους εκεί που αυτό δεν τηρείται. Και τους καλούμε να τις κάνουν. Γιατί μόνο όταν ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι από πάνω και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν το λάθος και μπορούν και το καταγγέλνουν, έτσι, μόνο τότε μπορούμε να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων μας, των συνανθρώπων μας με αναπηρία, λιγότερο δύσκολη. Μια και μιλάμε για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, κυρία Μιχαηλίδου, έχει ξεκινήσει να τρέχει το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού. Από τις 14 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ξεκινήσει να δηλώνουν τις αιτήσεις. Τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα, να μας πείτε, και πόσες είναι οι αιτήσεις μέχρι σήμερα, υπάρχει ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας? Μεγάλο. Δηλαδή, είναι μια πρωτοβουλία η οποία έπρεπε να έχει πάρθει από την πολιτεία πάρα πολλές δεκαετίες τώρα. Τι λέμε? Ότι ένα άτομο με αναπηρία δεν χρειάζεται μόνο το επίδομα. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η πολιτεία. Αφήνουμε το επίδομα όσο έχει, δεν πειράζουμε επιδόματα ατόμων με αναπηρία και ερχόμαστε και πάνω από αυτό χτίζουμε μια υπηρεσία, αυτήν του προσωπικού βοηθού, όπου το άτομο με αναπηρία κάνει μια αίτηση στο προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Άνοιξε για την Αττική, ανοίγει και για τέσσερις περιφέρειες στην υπόλοιπη Ελλάδα και τον Ιανουάριο, όπου κάνει μια αίτηση οποιαδήποτε αναπηρία και να έχει, είναι κινητική, είναι αισθητηριακή, είναι νοητική, αν είναι πάνω από 67%, μπορεί να λαμβάνει μια υπηρεσία ενός ανθρώπου της δικής του επιλογής, για να κάνει το αυτονόητο. Να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάει στη δουλειά του, να πάει στο πανεπιστήμιο, να μπορέσει να μαζέψει το σπίτι του, να καθίσει στον υπολογιστή του. Ο ίδιος ορίζει, δεν έρχεται το κράτος να ορίσει. Ο ίδιος ορίζει τι χρειάζεται και με βάση ακριβώς το τι χρειάζεται ο ίδιος, θα διαλέξει από την πλατφόρμα, από το μητρό, τον προσωπικό του βοηθό, όπως τον θέλει. Τον θέλει εξειδικευμένο, δεν τον νοιάζει να έχει εξειδίκευση. Ο ίδιος, δεν έρχεται το κράτος, ο ίδιος ή ο δικαστικός του συμπαραστάτης, όπου είναι, ας πούμε, νοητική αναπηρία, ο ίδιος ορίζει τι και ποιον χρειάζεται. Και η μεγάλη πρωτοπορία, αν θέλετε, της χώρας μας και του προγράμματός μας πάνω σε αυτό, είναι ότι η επιτροπή που έρχεται να σε αξιολογήσει, που αξιολογεί τι, αν χρειάζεσαι προσωπικό βοηθό, και επίσης αξιολογεί και κυριότερα πόσες ώρες τον χρειάζεσαι. Η επιτροπή αυτή δεν είναι σαν τις επιτροπές ΚΕΠΑ, που δυστυχώς έχουν καταλήξει να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Η επιτροπή αυτή έρχεται σπίτι σου, την ώρα και τη μέρα που θα διαλέξεις. Οπότε λέμε, έχουμε ταλαιπωρήσει αρκετά τον κόσμο, σταματούμε, βοηθάμε ενεργά, και για να δουλέψει η υπηρεσία αυτή, έρχεται κάποιο σπίτι σου. Δεν πας εσύ κάπου να ταλαιπωρηθείς για να τη λάβεις. Θα συνεχίσουν αυτές οι επιτροπές ΚΕΠΑ που λέτε έχουν ταλαιπωρήσει τον κόσμο, να περνάνε δηλαδή από επιτροπή κάθε πόσους μήνες, για να διαπιστώνουν τι, αφού είναι ανάπηρος άνθρωπος, γιατί πρέπει να περνάει η επιτροπή? Κοιτάξτε, και εκεί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο. Δηλαδή, για ακριβώς όπως λέτε και εσείς, αναπηρίες οι οποίες δεν χρειαζόντουσαν να επαναεξεταστούν, το άλλαξε ο Υπουργός, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, το άλλαξε και πλέον κάποιος πηγαίνει μία φορά στα ΚΕΠΑ. Όπως και επειδή στην Αθήνα, ειδικά το κτίριο των ΚΕΠΑ στην Πειραιώς, στο κέντρο της Αθήνας, ήταν ιδιαίτερα μη προσβάσιμο, κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή τώρα, έτσι ώστε να πάνε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, κεντρικά, που οι άνθρωποι θα έχουν πολύ λιγότερη ταλαιπωρία από ό,τι είχαν πριν. Μάλιστα. Τώρα, η κυρία Μιχαηλίδου, είδαμε το προηγούμενο διάστημα να αυστηροποιούνται τα μέτρα πρόληψης και προστασίας παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, να έρθουμε τώρα στα δικά μας,
Ζήσαμε περιστατικά ξυλοδαρμού ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Άγιος Δημήτριος, που οδήγησαν δυστυχώς και σε τραγικό θάνατο. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από πλευρά στο Υπουργείο, κάποιες έρευνες το γιατί έγινε αυτό το περιστατικό και γενικότερα να αποφευχθούν τέτοιου είδους περιστατικά. Το λέτε και είναι κάτι που πραγματικά αμέσως κινητοποιηθήκαμε, διότι το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν ήταν και το μοναδικό. Υπήρξαν κοιτάξτε, δύο-τρία περιστατικά. Ήταν το μοναδικό στη δική μου διακυβέρνηση, έτσι, του Υπουργείου αυτού και μας κινητοποίησε άμεσα. Την επομένη κιόλας μέρα, εγώ ίδια, δεδομένου του περιστατικού στον Άγιο Δημήτριο, εγώ ίδια πήγα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσα την καταγγελία να δούμε τι γίνεται, να ασχοληθεί όχι μόνο εδώ ο τοπικός εισαγγελέας, αλλά και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Λέω το εξής. Είναι μια δημόσια δομή ο Άγιος Δημήτριος. Το δημόσιο πρέπει να ξεκινά από το δημόσιο. Η πολιτεία δεν μπορεί να προστατεύει τα δημόσια ιδρύματα παραπάνω από ό,τι κάνει για τα υπόλοιπα. Όχι. Βάλαμε το μαχαίρι στο κόκαλο και είπαμε ότι ό,τι έγινε θα το εξετάσουμε. Θα βρούμε τους υπεύθυνους, δεν θα υπάρχει καμία μα καμία συγκάλυψη. Υπάρχει κάποιο νεότερο ακριβώς, σχετικά με αυτή την έρευνα, λοιπόν. Θα σας πω το εξής, ότι γι' αυτό ακριβώς έγινε και ΕΔΕ από την πρόεδρο, την κυρία Νάκου, τις ίδιες κιόλας μέρες, έτσι μέσα σε 4 μέρες έκλεισε η ΕΔΕ, απομακρύνθηκε προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος και δεν δουλεύει πια στο Ίδρυμα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος γι' αυτό. Υπήρχε προσπάθεια συγκάλυψης από τους εργαζομένους και άρα υπήρξε απομάκρυνση και όλων όσοι προσπάθησαν να συγκαλύψουν το περιστατικό αυτό. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι ότι ξεκινήσαμε εκτακτούς ελέγχους και στον Άγιο Δημήτριο, όπου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με ένα πολύ συγκεκριμένο γκρουπ επιστημόνων, δηλαδή γιατρών, που τι έχουμε μέσα, έχουμε ψυχίατρο, παθολόγο και ακόμη πιο σημαντικά ιατροδικαστή, πηγαίνει στις δομές, έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Ρόδο, στη Μυτιλίνη, στην Κρήτη και κοιτούν τους ωφελούμενους έναν έναν, για να το πω απλά, με τα εσώρουχά τους, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι όσοι μένουν στις δομές μας δεν έχουν υποστεί τέτοιου τύπου κακοποίηση. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε, έχουμε κάνει και άλλα, δηλαδή περάσαμε 3 πράγματα, θα σας πω, τα οποία είναι πολύ σημαντικά στο κομμάτι της κακοποίησης. 3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πλέον για να δουλεύεις σε οποιαδήποτε δομή φιλοξενεί παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, πρέπει να έχεις λευκό ποινικό μητρώο. Το αυτονόητο. Δεν μπορείς να δουλεύεις μέχρι 200 χρόνια ελληνικού κράτους, 200 χρόνια ελληνικού κράτους και δεν σου ζητούσε κανείς να έχεις λευκό ποινικό μητρώο όταν προσέχεις παιδιά και ηλικιωμένους. Δηλαδή μπορούσες να έχεις κάνει φυλακή για παιδεραστία και να δουλεύεις σε βρεφονιπιακό σταθμό. Μπορούσες να έχεις πάει φυλακή για ξυλοδαρμό παππού και να δουλεύεις μέσα σε γυροκομείο. Έτσι, αυτό τελείωσε το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι σε κάθε τέτοια δομή για παιδιά ηλικιωμένους και αμαία υπάρχει πλέον ένας υπεύθυνος προστασίας που αν οι ωφελούμενοι, το συγγενικό τους περιβάλλον, κάποιος εργαζόμενος, κάποιος τρίτος γνωρίζει κάτι και φοβάται να πάει στην εισαγγελία, φοβάται να πάει στην αστυνομία, θα πάει στον υπεύθυνο προστασίας μέσα στη δομή αυτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος και έχει και την ευθύνη να μεταβιβάσει την πληροφορία αυτή εκεί που πρέπει. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό που κάναμε είναι ότι πλέον μπορεί και το Υπουργείο να ανακαλεί τις άδειες και να βάζει ποινές όπου τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δηλαδή, επειδή είδαμε περιπτώσεις που ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν είχε τα αντανακλαστικά που θέλαμε, ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι της περιφέρειας, σε κάθε περιφέρεια της χώρας, εκεί που δεν είχε τα αντανακλαστικά που θέλαμε, δίνουμε άλλο ένα εργαλείο στο μηχανισμό ελέγχου, έτσι ώστε το Υπουργείο, είτε είναι σήμερα η Δόμνα, είτε είναι αύριο κάποιος άλλος, να μπορεί να ανακαλέσει την άδεια και να ασκήσει κάποια τιμωρία στην δομή όταν υπάρχει τεκμηριωμένη γνώμη ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Κυρία Μιχαηλίδου, από τις έρευνες που αναφέρατε πρωτίστως είχατε κάνει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώσατε κάποιο δυσάρεστο ή κάποια δυσάρεστα περιστατικά και αν είναι πόσα ήτανε? Ακόμα έχουμε, αν θέλετε, το καθαρογράψιμο όλων των περιστατικών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως, επειδή προφανώς και εγώ ρώτησα, δηλαδή δεν μπορούσα να περιμένω να καθαρογραφτούν οι εκθέσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ρώτησα και δεν βρήκαμε ευτυχώς κανένα περιστατικό κακοποίησης των ωφελούμενων. Υπάρχουν άλλα περιστατικά ως προς το πώς τηρούν τις προδιαγραφές
και ας πούμε το επίπεδο σύντησης, δηλαδή περιστατικά που μπορεί να φανερώνουν παραμέληση των ωφελούμενων, τα οποία θέλουμε να δούμε έτσι ώστε να φτιάξουμε και να δούμε και τι ανάλογες κυρώσεις θα υπάρχουν για αυτά τα πιθανά περιστατικά παραμέλησης στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Κύριε Μιχαηλίδου, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την οικονομία και την ακρίβεια που μας ταλανίζει το τελευταίο διάστημα με όλες τις ανατιμήσεις. Είδαμε κάποιες κινήσεις της κυβέρνησης με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με το έκτακτο επίδομα που δώσατε. Ήθελα να σας ρωτήσω, θα υπάρξει κάποια αύξηση στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ας πούμε? Πολύ, πολύ σωστή ερώτηση και είναι κάτι που και εμάς μας προβληματίζει πάρα πολύ. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το πάρα πολύ έντονο κύμα ακρίβειας. Πρωτομαγιά σήμερα ή μάλλον εορτασμός της Πρωτομαγιάς σήμερα καθότι 2 Μαΐου mm-hmm. και μέσα σε ένα χρόνο ο Πρωθυπουργός έδωσε αύξηση του κατώτατου μισθού 10% σε 650.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι στην ουσία παίρνουν έναν 15ο μισθό με αυτά τα περισσότερα 50 ευρώ ας πούμε, mm-hmm. το μήνα που τους δίνονται έτσι. Αυτό που κοιτάμε είναι ότι κάνουμε μια άσκηση εργασίας και με το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε να δούμε δεδομένης της αύξησης των τιμών ποιος είναι ο δημοσιονομικός μας χώρος για να αυξήσουμε τα επιδόματα έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτούς που τόσο πάντως έχουν ανάγκη. Πάντως υπάρχει στο σχεδιασμό υπάρχει, να αυξηθούν δηλαδή, τα επιδόματα. Για το ελάχιστο εγγυημένο, κοιτάμε για τα επιδόματα αναπηρίας, κοιτάμε για το επίδομα στέγασης, κοιτάμε ποιες είναι οι ανάγκες και τι δημοσιονομικός χώρος μπορεί να υπάρχει mm-hmm. έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια αντίστοιχη κίνηση στο βαθμό αυτό. Και θα είναι, φαντάζομαι, σε μία μόνιμη βάση η αύξηση αυτή. Δεν θα είναι μια παροδική αύξηση, δηλαδή κοιτάξτε, όσο κρατάει. Μέχρι στιγμής έχουμε προβεί σε αρκετές στοχευμένες κινήσεις. Υπενθυμίζω ότι 1/3 του πληθυσμού της χώρας την εβδομάδα του Πάσχα, την Μεγάλη Τετάρτη, έλαβε 300 εκατομμύρια έτσι σε έκτακτη ενίσχυση. Το ίδιο τα Χριστούγεννα, mm-hmm. το ίδιο το προηγούμενο Πάσχα. Οπότε πηγαίνουμε σε έκτακτες ενισχύσεις ούτως ή άλλως. Η άσκηση εργασίας τώρα, ακριβώς. Η άσκηση εργασίας τώρα που κάνουμε είναι έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος mm-hmm. να αυξήσουμε τα επιδόματα, όχι αυτό που λέμε μία και έξω, αλλά μία και για πάντα μέχρι ότου γίνει και κάποια περαιτέρω. Πολύ ωραία. Κυρία Μιχαηλίδου, πριν να σας αποδεσμεύσουμε, επειδή διάβασα ότι θα πολιτευτείτε κιόλας στις επόμενες εκλογές, παρόλο που έχετε τα εχέγγυα για μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα, προτιμάτε την πολιτική, ήθελα να σας ρωτήσω, σας ικανοποιεί, επειδή έχετε δώσει και έχετε κάνει ένα σπουδαίο έργο στο Υπουργείο για τις Ανισότητες, σας ικανοποιεί το γεγονός ότι υπάρχει υποσόστοση για τις γυναίκες στις εκλογικές λίστες, ή μήπως αυτό τελικά υποβιβάζει τη γυναίκα, γιατί δεν διαλέγεται το καλύτερο, αλλά υποχρεωτικά λόγω φύλου διαλέγεται για να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο? Ωραία ερώτηση, κύριε Σταματόπουλε. Κοιτάξτε. Είναι μεγάλη η συζήτηση του κομματιού της ποσόστοσης. Προσωπικά εμένα με βρίσκει υπέρ. Mm. Δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι ότου φτάσουμε και αυτό σε οποιαδήποτε κατηγορία υποεκπροσωπείται κάπου, ώσπου να φτάσουμε στο επίπεδο να έχουμε όσες γυναίκες υπουργούς, όσες γυναίκες βουλευτές, γυναίκες αντίστοιχα σε διοικητικές θέσεις στα διοικητικά συμβούλια, είναι και οι άνδρες, τότε χρειάζεται μία, αν θέλετε, υποβοήθηση, έτσι ώστε στην δεξαμενή όλων όσοι μετά θα πάρουν αυτές τις θέσεις πολύ ψηλής ευθύνης, να υπάρχουν και περισσότερες από αυτήν την μειονότητα, αν θέλετε, που τυχαίνει και υποεκπροσωπείται. Άρα, για να πάω στο πρακτικό, στο 1/3 των ψηφοδελτίων να είναι γυναίκες, ναι, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε, γιατί έτσι διασφαλίζουμε ότι θα υπάρχουμε πάνω στο τραπέζι. Μέχρι ότου υπάρχουμε πάνω στο τραπέζι 50-50, νομίζω ότι τέτοιου τύπου πολιτικές, ακόμα και αν ακούγονται περίεργες και είναι δύσκολο να εξοικειωθούμε και να δούμε γιατί γίνεται αυτό, νομίζω ότι βοηθούν έτσι ώστε να αποκτήσουμε εμείς οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες και ίσες θέσεις με τους άνδρες, κυρίως στους τομείς ευθύνης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μιχαηλίδου, για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ.